Αύξηση του φόρου 2,5% από τα καταστήματα του κλάδου εστίασης και αναψυχής στο Δήμο Γρεβενών ήταν ένα από τα 43 θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Αναλυτικότερα, το Σωματείο Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων Ομού Γρεβενών έκανε πρόταση προς το Δήμο να προχωρήσει σε ρύθμιση σχετικά με την καταβολή του 2,5% στους καταστηματάρχες που εδώ και χρόνια δεν το έχουν πληρώσει, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν μεγάλα ποσά και να δυνατούν πλέον να το εξοφλήσουν. Σύμφωνα με την πρόταση, όσοι καταστηματάρχες υπαχθούν στη ρύθμιση θα κληθούν για 3 χρόνια να πληρώνουν δόσεις μηνιαίες τουλάχιστον 150 ευρώ κάθε μία και χωρίς προκαταβολή και προσαυξήσεις, ενώ όσοι πληρώσουν εφάπαξ θα έχουν μείωση 10%. Μετά από ειδοποιήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου προς τους καταστηματάρχες ότι θα επιβληθούν διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, μετά από σύσκεψη με τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο, συμφώνησε και προχωρήσαμε στο αίτημα το οποίο, κύριε Πρόεδρε, έχετε μπροστά σας. Εδώ ακριβώς, για το ιστορικό, θα ήθελα να τοποθετήσω ορισμένα πράγματα τα οποία έγιναν. Γι' αυτό και με τη νέα Δημοτική Αρχή ζητήσαμε τη σχέση του Συλλόγου με τη Δημοτική Αρχή να αρχίσει από μηδενική βάση. Η Αρχή, μπορώ να πω, είναι άριστη. Για να τοποθετηθούν τα πράγματα και για μια ενημέρωση ουσίας, η Διοίκηση του Συλλόγου προσεκόμισε και στον κύριο Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και στην Αντιδήμαρχο του κ. Μπόγια περίπου 30 έγγραφα ουσίας, έτσι, για την περαιτέρω πλέον συνεργασία, για να μην υπάρχουν προβλήματα. Γιατί για αυτό το περιβόητο 2,5%, το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να το αποδώσουμε. Δυστυχώς, δεν λαϊκίζω, κατηγορηθήκαμε παλιά ότι εμποδίζαμε την ίσπραξη του 2,5%. Προσκομίσαμε όμως και στην παλιά Δημοτική Αρχή και στη σημερινή τα έγγραφα τα οποία ο Σύλλογος πίεζε τους συνάδελφους, λοιπόν, και τους λέγαμε ότι πρέπει να ανταποκριθείτε στις οικονομικές υποχρεώσεις, διαφορετικά θα υπάρξουν κυρώσεις. Αυτά τα έγγραφα τα οποία μάλιστα προσκόμισα δεν ήταν και λίγα, ήταν περίπου 7-8 μετά το 2002. Λόγω λοιπόν όλων αυτών των οικονομικών συγκυριών, οικονομική δυσπραγία, ανέχεσης επιχειρήσεις. Όλοι ξέρετε, κυκλοφορείτε το βράδυ, βλέπετε τι γίνεται σε καταστήματα, δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε με το σημερινό αίτημα, το οποίο, κύριε Πρόεδρε, βασίζεται στη ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών με το νόμο 3074 του 2002. Ακριβώς είναι στο πνεύμα της ρύθμισης αυτή. Και ζητάμε λοιπόν να πληρώσουμε το 2,5%, κανείς δεν αρνείται, χωρίς προσαυξήσεις. Αυτό επαναλαμβάνω είναι και το πνεύμα, έτσι, της ρύθμισης 3.094 του νόμου 2002. Λοιπόν, χωρίς προσαυξήσεις. Η μικρότερη δόση να είναι 150 ευρώ. Η ρύθμιση να ισχύει και να προκαταβάλλεται με την πρώτη δόση. Κατά τη διάρκεια εξόφλησης, οπωσδήποτε να μην υπάρξουν προσαυξήσεις. Και από εκεί και πέρα, ήθελα να εντοπίσω το πρόβλημα σε ένα άλλο θέμα. Οι περισσότεροι συνάδελφοι, τα χρέη τα οποία έχουν στο 2,5%, κυμαίνονται από 1,5 χιλιάρικο, από 1.000 ευρώ μέχρι 4.000 και 5.000 ευρώ. Επομένως, η χρονική διάρκεια που ζητάμε εμείς, 3 χρόνια, ουσιαστικά δεν θα είναι 3 χρόνια, γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι, επαναλαμβάνω, τα ποσά είναι αυτά που σας είπα. Επομένως, σε 1 και σε 2 χρόνια θα έχουν εξοφληθεί.